Στο Βόρειο Αιγαίο μόνο μπουνάτσα δεν επικρατεί αυτές τις ημέρες. Απέναντι από τη Χίο και μια ανάσα από τις Ινούσες, η Τουρκία πραγματοποιεί στρατιωτική αποβατική άσκηση με πραγματικά πυρά. Πρόκειται για την άσκηση Εφές 2018. Πέρα από τον τουρκικό στρατό, στον κόλπο της Σμύρνης, βρίσκονται ήδη στρατεύματα και από άλλες χώρες, ακόμα και της Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία έχει φροντίσει το τελευταίο διάστημα να διαφημίσει τις ασκήσεις της, όπως και το γεγονός ότι στα τουρκικά παράλια θα βρεθούν στρατιωτικές δυνάμεις από πολλές ακόμα χώρες. Η τουρκική προπαγάνδα δεν μένει μόνο στις ασκήσεις. Θέλει οπωσδήποτε να μεταδοθεί η εικόνα του τουρκικού στρατού μια ανάσα από τα ελληνικά νησιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η άσκηση Εφές δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις νυχτερινές ασκήσεις. Συγκέντρωση μεγάλου αριθμού στρατιωτικών δυνάμεων έχουμε και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, καθώς είναι σε εξέλιξη και η άσκηση Μπεγιάς Φερτίνα. Συνολικά 15 αποβατικά, 2 ναρκοθυρευτικά, 1 πετρελοφόρο έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του κόλπου Σίγκατζικ, ενώ ταυτόχρονα 2 με 3 μονάδες είναι απλωμένες στον κόλπο της Εφέσου. Το τελευταίο διάστημα, η Τουρκία διαφημίζει τα όπλα που θέλει να κατασκευάσει. Από το γιατός, ένα υποβρύχιο ντρόουν Σαλάχι, που αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες η τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, τα κατασκοπευτικά μη επανδρωμένα αεροπλάνα και ελικόπτερα, τα μη επανδρωμένα τάγκς που τα ονομάζουν ταραντούλα, όπλα με λέιζερ, ακόμα και την κατευθυνόμενη σούπερ βόμβα, όπως την αποκαλούν στη γειτονική χώρα, καθώς έχει αυξήσει το μέγιστο βεληνικές της στα 500 χιλιόμετρα. Στόχος του Σουλτάνου είναι να φτιάξει τη δική του αμυντική βιομηχανία, με στόχο κάποια στιγμή στο μέλλον να μην κάνει καμία εισαγωγή όπλων για το στρατό της. Αντίθετα, θέλει να τα πουλά στο εξωτερικό και να μπαίνουν χρήματα στα ταμεία της Άγκυρας. Οι εξαγωγές της Τουρκίας σε αμυντικό εξοπλισμό έχουν αυξηθεί από 883 εκατομμύρια ευρώ το 2011 σε 1,68 δισεκατομμύρια δολάρια το 2015. Η Τουρκία πούλησε όπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 587 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο το 2016.